θέλεις ρε φίλε, είμαι made in China. Coco Gotham. Δεν και θέλεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελών, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ καρπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή? Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τα κάμου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον μπάμπο μου, μ' αγαπά μου, μπάμπο. Σε πάρε του το φόρκα το και γίνεσαι και το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Εσύ δίκιο η μάμμα, παπά, είναι πολλά νέα για να την αποκαλούμε γιαγιά. Ευχαριστώ, φίλοι μου. Εγώ για να σε τονώσω ακόμα παραπάνω, θα σε φωνάζω δεσποσίνη. Εκάμαμε και κόρη τη μάρο μας, αλλά εκάμαμε και γιον, τον Παύλο. Α, ναι. Αθυμηθήκες. Όχι. Μα πέμω προσπαθείς να με πελάνεις. Ναι. Με φοάσε. Εν ωραία κοπέλα. Σίγουρα θα ήβρεν κανέναν κόμενον Εγγλέζο για να την προσέχει. Να βρει κόμενον Εγγλέζο. Θα κάνει γλώσσα σου, ρε. Όχι, τι να κάνω. Να πονήσω. Και θα κάνουμε και delivery. Delivery? Yes. Delivery, Ηρακλή, όχι delivery, για όνομα του Θεού. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς? Ο παπάς αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα. Θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου. Εμάρο, είσαι πολλά γλυκιά άμα μιλάς αρχιά, ξέρεις το. Ούθου. Ούθου. Ο γιος μας επαντρεύτηκε μια Εγγλέσσα. Και πριν 2 χρόνια χώρισε. Χώρισε! Να του πεις να μου στείλει πίσω το φακελάκι που του έδωκα στο κάμω καλό. Ο Δήμετρος επειδή μοιάζει με Βραζιλιάνο θα παίζει σέντερφορ. Βέβαια, έντια θέλω να σας προσβάλλω, αλλά πιστεύω ότι αν σας βάψω τον τη μάπα μπράζινη, θα τη φάτε για πατήχα και θα γυρεύκετε και κοκκόνε να φτύσετε. Φταίσαι εσύ που με λένε αλήτη, φταίσαι εσύ που με λένε αλήτη. Αγάπη μου, πρέπει να βγάζεις που το νου σου το φτιάχνει η μάνα μου, να το ξεχάσεις. Προσπαθώ γιαγιά, αλλά είναι εύκολο. Ως γεγονός, ο πάπος ήταν πολύ καλό παιδί. Νικόλα, κλείς το στόμα σου. Και γιατί δεν είναι εύκολο, μάνα μου. Ο κόσμος είναι γεμάτος άντρες, μάλιστα πολλά καλύτερα. Διαφωνώ. Άντρες σαν εμένα και τον Μπάμπο δεν υπάρχουν πολλοί. Νικόλα μου, δεν σε ρωτήσαμε. Και μην επεμβαίνεις στη συζήτηση μας. Επεράσαμε πολλά μαζί. Εφτάσαμε ένα βήμα πριν το γάμο. Έχω το μωρό του στην κοιλιά μου. Είμαι γεμάτη ανοιχτές πληγές. Ο χρόνος θεραπεύει όλες τις πληγές. Φτάνει να μην ξαναπροφέρομαι το όνομα Μπάμπο σε τούτο το σπίτι. Ο Μπάμπος ήταν και πολλά ευγενικό παιδί. Νικόλα! Ο Μπάμπος ήταν και πολλά όμορφος. Λοιπόν, εάν ξαναπείς το όνομα Μπάμπος, θα σ' αρπάξω από το μαλλί και θα σε πετάξω μέσα στην πισίνα, να. Στην πισίνα? Α, ήταν και πολλά καλός κολυμπητής ο Λοιπόν, πάμε μέσα και δεν σε αντέχω άλλο. Κουρέσαι, ρεβιλάκι μου, θα έρχονται και από την Αυστραλία εις τη Eurotacos Park. Κι αν επιτρέπετε, δεν μπορεί να περιλαμβάνει τούτη Eurotacos Park, μάστρε. Θα περιλαμβάνει κάθε μορφής ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους. Από roller coaster μέχρι φάλαινες που χορεύκουν. Φάλαινες που χορεύκουν, δεν κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Ότι να έχει πολλά παχουλές χορεύτριες. Ρε Κέλλετζι, μιλούμε για πραγματικές φάλαινες, σεν ιδρία, που θα κάνουν χορευτικά νούμερα. Όχι ρε. Πρώτη φορά ακούω φάλαινες που να κάνουν νούμερα. Τελικά είσαι μεγάλο νούμερο, ρε. Οπωσδήποτε, σε λίγο να έρθει ο άνθρωπος και θα μιλήσουμε σοβαρά. Μπορεί να γυρίσεις να πεις καμιά μπελάρα. Και ποιος είναι τόσο κύριος, αν επιτρέπεται? Όχι, δεν επιτρέπεται. Όχι, να μην είσαι περίεργος. Να μην είσαι περίεργος. Ένα μόνο θα σου πω. Μιλούμε για Κυπρέον του εξωτερικού, ο οποίος θα επενδύσει 130 εκατομμύρια σε αυτήν τη δουλειά.
130 εκατομμύρια. Κλείστο στόμα σου, ρε, αν πάει αυτοί ο άνθρωπος και λυσμένος στο μανίκο. Μια ντροπή. Κλείστο στόμα σου. Oh, hello, Mr. Tacos. Oh, welcome. Welcome, Mr. Nick the Park. Μα, τι έχει ο φίλος σου. Είναι ο συνεργάτης μου, κύριο Σίπη. Πάσχει από μια ασθένεια σπάνια. Πολύ σπάνια ασθένεια και μερικές φορές μένει το στόμα του ανοιχτό. Τις προάλλες, να σκεφτείτε, μείναν τρεις ώρες ανοιχτό το στόμα. Τρεις ώρες. Κλείσ' το στόμα σου. Κλείσ' το στόμα σου. Η ιστορία. Παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 12. Μα κυρία Τάκου, δεν θα μας πείτε λίγα λόγια για τον Τάκο Τζούνιορ. Ναι, αγαπή μου, τι να σας πω. Είναι ένα ζωηρό αγοράκι, το οποίο όμως ευτυχώς κοιμάται τα βράδια και της αφήνει και τη μάμα του να κοιμηθεί, για να είναι ξεκούραστη την άλλη μέρα στο σχολείο και να μην νιστάζει. Κυρία Τάκου, υπάρχει περίπτωση να κάνετε πάνω από 10 ώρα. Σκέφτομαι να σταματήσω στα 14 Σοκράτους. Μα τι είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνεις, γιατί να κάνω τόσα παιδιά. Επειδή είστε 4, κυρία Τάκου, και είστε πολλά νέα ακόμα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο, Μιχαλένα μου. Ναι, είναι αλήθεια ότι είμαι πάρα πολύ νέα ακόμα. Και για αυτή σου τη διαπίστωση, να ξέρεις ότι ο βαθμός σου φέτος θα είναι πολύ αναβαθμισμένος. Απλά την αλήθεια αν είπα, ούτε 30 χρόνων εφαινέστε. Πανίληψη μου, κόρη Μιχαλένα. Κυρία Τάκου, και άρεξε τα 50. Αποβάλλεσαι διαπαντός. Άκου, έχω περάσει τα 50. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά, δεν θα τα πάμε καλά φέτος. Σαβούλα, να πάει πολύ καιρό τούτη ιστορία. Ποια ιστορία δηλαδή? Του ιστορία αγρίου. Να έρχεσαι κάθε λίγο να μου λέει να παντρευτούμε η μισή μου. Δεν κατάλαβα, κύριε Πάμπο. Α. Είμαι έξυπνη, είμαι αδύνατη, είμαι όμορφη, είμαι σεξ, είμαι και κόρη του Μουχτάρη. Τι άλλο θέλει, απέφτω σου λέει. Ως γεγονός, ρε Σαβουλού, τώρα που ξεκίνησες να κάνεις ζήτα και γίνηκες μου όπως το καχεκτικό του ελεφαντάκι, πράγματι πέφτεις του λί. Έναν ώρα για αστεία. Και Ηράκλη, σταμάτα. Ηράκλη, σταμάτα, μάνα μου, πειράζεις τη Σαβούλα μας. Οκ. Εγώ έχει τρεις μήνες, δεν ξέρω να πού μου γίνεται. Θέλω να ηρεμήσω και να δω να μου να κάνω με τη ζωή μου. Το μόνο που έχεις να κάνεις με τη ζωή σου, Πάμπο μου, είναι να προχωρήσεις σε μια άλλη σχέση καινούρια, έτσι ώστε να ξεπεράσεις την παλιά σου και ασήμαντη σχέση, να. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείς, Σαβούλα? Τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ ότι ο Πάμπος αυτήν τη στιγμή χρειάζεται δίπλα του μια γυναικάρα για να τον στηρίζει. Ωραία ιδέα. Έχεις καμιά υπόψη σου? Μα φυσικά. Τον παλιό παιδικό σου έρωτα. Εμένα. Μα ποιον παιδικό έρωτα αν τσεπελάρε, ρε Σαβούλα? Επειδή κράσω πως χερούν και πιένα μαζί δημοτικό. Δεν καταλάβα, Πάμπο. Γιατί δεν έκαμνες παρέα με καμιά άλλη που την τάξη, να. Και γιατί κάθε διάλειμμα είσαι δίπλα μου και μίλας, μου είπε. Ας του πω ένα αλήθεια, αν πέφτει κρύψεις. Ναι. Επειδή σου είναι πιο δυνάμενη του σχολείου, και αν έρχεται κάτι μεγάλο να με πειράξει, έδερνες το. Να πράγμα. Και λοιπόν, εγώ πήρα τα αποφάση, να. Φεύγω για Αγγλία. Πού είναι να πάει, Ζία μου, να μου να κάνεις στην Αγγλία. Να πάω να βρω η Πένι, ρε μάνα. Έναν τύχο άλλο. Θα σας δω η παλίτσα μου. Αχ. Εγώ ήξερα το ότι πάντα με ήθελε, απλά εντρέπε του να μου το εκφράσει ο καημένος. Που λες, Μίστερ Τάκος, διάβασα προσεκτικά την πρότασή σου και με ενθουσίασε. Η Κύπρος χρειάζεται ένα σπουδαίο ατραξιόν για να τραβήξει τουρισμό από όλο τον κόσμο. Εάν γίνει η Eurotacos Park όπως την έχω μέσα στο νου μου, πίστεψε μου, κύριε Νίκ, η Euro Disney θα μοιάζει όπως το Παναγέρι της Χρυσοσπιτιώσης. Ανεκατάλαβα καλά, δηλαδή ο κύριος Νίκ The Peak είναι ο χρηματοδότης της Eurotacos Park. Το σκέφτομαι σοβαρά να επενδύσω στον τόπο που γεννήθηκα. Ο κύριος Νίκ The Peak, κύριε Τσιριμπιλέ, είναι από το Κυπρέος, από τη Νέα Υόρκη. Πέρσι ήταν μέσα στους 50 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Σοβαρά? Ένα σας λέω μόνο. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Έτσι λέω και εγώ για να παριορκούμε. Ούτε τα χρέη φέρνουν την ευτυχία, κύριε Νίκ μου. Άλλοι γεννιούνται εκατομμυριούχοι, άλλοι χιλιούχοι. Ναι, κι άλλοι σαν εσένα αεριούχοι. Αχ, πράγματι, μάστρε. Εγώ ο κακομάζαλος γεννήθηκα παύτοχος. Πειράζει, με μαραζώνει. Τσίρπαινα και μου είσαι αυτός. Δεν μαραζώνει για μου μακάρι πτωγή το πνευμάτι. Ο Μακάριος που κολλά τώρα μες την κουβέντα. Όταν ήταν μητσής έπαιζαν από την αμαξούδα του και φάκησε την κελέντη. Κατά κρύβει αν ήμουν τόσο φτωχός που είχα ούτε αμαξούδα. Όταν θα τελειώσουμε την Eurotacos Park, κύριε Νίκ, θα του δώκουμε δύο εισιτήρια δωρεά. Χα? Λύσ' το στόμα σου. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και μούντα και χαρά στον κουτάζι στην πούγκα.
νιώθετε κάθε φορά που γίνεστε μητέρα, κυρία Τάκου? Απερίγραπτο, όμορφα, αγάπη μου. Το αίσθημα της μητρότητας είναι μοναδικό. Κρίμα που εμείς οι άντρες δεν θα νιώσουμε το αίσθημα της μητρότητας. Πράγματι, είναι πολλά μεγάλη αδικία. Μην ανησυχείς, Πέτρο μου, εσύ θα νιώσεις το αίσθημα της πατρότητας. Δεν είμαι σίγουρος, κυρία, σκέφτομαι να πω μοναχός. Μοναχός. Αχ, Θεέ μου, τι κάνει ώρα για το γιούδι μου τώρα. Τριών μηνών μωρό, κυρία, τι να κάνει? Όχι, έτσι για εκείνον το μωρό που λέω. Το άλλο μου μωρό, το μεγάλο που είναι στην Αθήνα. Επού τα πολλά μωρά που έρχεται, κυρία, έχασαμε κι όλα αρκανό. Ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Κατερίνα, δεν μπορώ να καταλάβω πια γιατί δεν θέλεις να είμαστε μαζί. Μάικ, πώς να σου το εξηγήσω? Θα μου είναι περίεργο το αγόρι μου να είναι παπάς. Α, κατάλαβα. Και γιατί? Για παράδειγμα, πες ότι πάμε σε ένα κλαμπ να χορέψουμε. Πώς θα χορεύουμε, βρε Μάικ? Δεν θα είναι αφύσικο να μας κοιτάνε και να είσαι με ταράσα? Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Πλάκα κάνω, βρε Μάικ, αλλά σοβαρά τώρα. Εσύ δεν το βλέπεις? Δεν βλέπεις ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας? Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Για μια γυναίκα είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι σύντροφος ερωμένου. Αλλά ξέρεις κάτι, Κατερίνα, διάλεξα έναν δρόμο και αυτό θέλω να ακολουθήσω. Πάντως το ξέρεις, Κυπριωτάκη μου, ότι πάντα θα σε αγαπώ και πάντα θα σε σκέφτομαι. Θέλεις να περπατήσουμε έτσι για τελευταία φορά εδώ στο Σύνταγμα, πιασμένοι χέρι-χέρι? Θέλω. Ρε Ηράκλη, μα σοβαρό μιλά τώρα ο χαμπάκης μας ότι είναι να πάει στην Αγγλία? Ρε, κατά που φαίνεται τούτος, είναι αποφασισμένος όχι στην Αγγλία να πάει, αλλά μέχρι την Αυστραλία να πάει να την έβρει την Πέμπτη. Σιγά να μην πάει και στην Αλάσκα μαζί με τους πιγκουίνους. Αχ, πόσο φαίνεται ότι δεν έχετε ιδέα από ψυχολογία. Δεν είμαστε εσύ, κυρία ψυχολόγο, που τα ξέρεις όλα, να μπορεί να γίνει. Θα σας πω. Ο Πάμπος δεν έχει πρόθεση να πάει στην Αγγλία. Απλά έτσι το είπε για να δει την αντίδραση μου. Τώρα να δείτε ότι σε μισό λεπτό θα βγει έξω και θα ξεχάσει καν την ιστορία της Αγγλίας. Και κλάτσες χοντρές για την Αγγλιάδα στο Λονδίνο. Γάντια, έπιασες! Γεια σας. Που ψυχολογία ασύζεις, κυρία Ζαβουλού. Ούτε ο Μικελίδη να ήσουν, κόρη. Και Σταυρό, θέλετε κι άλλο προσωπικό για την ταβέρνα? Τώρα που να αρκέψουμε να κάνουμε και φαΐ, Σαβούλα μου. Να χρειαστούμε κάποιον στην κουζίνα. Ενδιαφέρουμε πάντως. Μια στιγμή, κυρία Σαβουλού, γιατί εγώ κάνω τα interview. Πέ μου, κόρη μου, γιατί ενδιαφέρεσαι να δουλέψεις στην κουζίνα? Επειδή αρέσκει μου το φαΐ. Θέλω να πω, λατρεύω τη μαγειρική. Εντάξει, προσλαμβάνεσαι. Έπειτα, ακόμα ένας λόγος είναι ότι θα ήθελα να είμαι κοντά στον Πάμπο. Να μπορώ να τον ελέγχω. Εντάξει, κόρη μου, μόλις απολύθηκες. Υπολογίσαμε το συνολικό κόστος, Μίστερ Τάκος, που ανέχεται στα 130 εκατομμύρια λίρες. Είναι σωστό μας. Αν προχωρήσουμε, τα μισά λεφτά θα τα βάλω εγώ. Τα άλλα μισά θα προέρθουν από στρατηγικούς επενδυτές. Ναι, πάντως επειδή για μένα αυτόν, κύριε Νίκ, είναι ώρα μας ζωής. Να σκεφτείς, δεν είπα τίποτε σε κανένα για να μην το ματιάσω. Κατάλαβες, ούτε της γυναίκας μου δεν είπα λέξη. Φαντάζομαι αν προχωρήσει το έργο, να το αναλάβω εγώ σαν εργολάβος, μάστρε, ναι. Ρε, μιλούμε για ολόκληρη πολιτεία, εσύ δυσκολεύκεσαι να ανακοινήσεις ένα διαμέρισμα. Τώρα προσβάλλεις με, ρε μάστρε. Αν προχωρήσουμε με το καλό, θα φέρουμε τους καλύτερους εργολάβους και μηχανικούς της Αμερικής, right? Right. Και αν είσαι φρόνιμος, να σε αφήνω να τους κάνεις τα σάντουις τους. Έκαμες με τέτοια χώμα τώρα, ρε μάστρε. Πειράζεσαι, ρε. Να μην τους βάλεις πίκλαν πολύ μέσα. Υπολογίζομαι μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε καταλήξει στην απόφασή μας, Μίστερ Τάκος. Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία, κύριε Νίκ. Στο μεταξύ, επειδή σε συμπάθησα, Μίστερ Γιώργος, θα σου κάνω μία πρόταση. Δέχομαι. Θα είναι εμένα που μιλάω. Η εταιρεία μου έχει τη διαχείριση ενός ξενοδοχείου.
Θέλω να αναλάβεις τη διεύθυνση. Α? Κλείστε το στόμα σου, μάστρε. Κλείστε. Παιδιά, μαζέψτε τα βιβλία σας και θα συνεχίσουμε αύριο με τον Καζαντζάκη. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Κυρία, πέτε μου, ο Καζαντζάκης έχει καμιά συγγένεια με τον Καζαντζίδη? Ναι, είναι δίδυμη. Τι ερώτηση είναι αυτή που μου κάνει ο Σοκράτης, παιδί μου, από πού και ως πού να έχουν σχέση? Δηλαδή, κυρία, είναι απλή συνωνυμία. Πού την είδες τη συνωνυμία, κόρη μου? Καμία σχέση, άλλο το όνομα το ένα, άλλο το όνομα το άλλο. Εγώ, κυρία, τους και οσυχίζω τους, γιατί το όνομα τους φκένει που το Καζαντί. Λοιπόν, επειδή έχω γεννήσει πολύ πρόσφατα και δεν θέλω να ταραχτώ, υπάρχει άλλη ερώτηση? Κυρία, είναι αλήθεια ότι η κόρη σας είναι εγγύος? Πρώτον, η ερώτηση είναι εκτός θέματος. Δεύτερον, ναι, είναι αλήθεια. Τρίτον, που το εμάθετε? Έχουμε τις πηγές μας, κυρία. Και τι λένε οι πηγές σας άλλο? Κυρία, είναι αλήθεια ότι η κόρη σας χώρισε με τον Μπάμπο? Ναι, είναι αλήθεια, παιδιά. Είναι και ο χωρισμός μέρος της ζωής μας. Πρέπει να μάθουμε να τον αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, να μαζεύουμε τα κομμάτια μας και να προχωρούμε. Πηγαίνετε, παιδιά. Δεν θα μιλήσουμε άλλο για το κεφάλαιο χωρισμός. Είναι πολύ επώδυνο. Τελειώσαμε, λοιπόν, και τι να πούμε. Το δάκρυ μας σταγόνα που παγώνει. Τα λόγια μας τα χείλη ξεψυχούνε. Κι η νύχτα, πάλι νύχτα, ξημερώνει. Είναι μεγάλη τιμή που μου κάνεις, κύριε Νίκ, αλλά από ξενοδοχεία είμαι άσχετος. Στην πρότασή σου για τη Euro Tacos με εντυπωσίασε η φαντασία σου και η δημιουργικότητά σου. Αυτά τα στοιχεία θέλω για το ξενοδοχείο μου. Δείχτου ρε μάστρε, δείχτου και να σου πάνε πολλά το διευθυντικό κοστούμι. Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή? Καταρχήν πολλή επαφή με τους πελάτες, που θα είναι κατά κύριο λόγο τουρίστες. Αλλά και τουριστρίες. Έτσι, μίλε. Παρακτρέπεσαι, ρε. Άδε, τι να πάρεις καθαρό νέα. Πάντως, αν δεν δεχτεί θέση ο κύριος Γιώργος, κύριε Νίκ, είμαι στη διάθεση σας. Θα το έχω υπόψη μου, κύριε... Τσιρίπιλος. Thank you very much. Γεια σας. Bye-bye. Λοιπόν, Mr. Tacos, τι λες? Τι να πω, θέλω λίγες μέρες να μου σκεφτώ, κύριε Νίκ. Αύριο φεύγω για τη Νέα Νιόρκη. Α, Νέα Νιόρκη, ναι. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις την απόφασή σου. Κλείνω και έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Κλείνω και έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω και έρχομαι... Πώς το πιστεύω όμως, βελός αρφός, με πιες την Αγγλία να μου πιθαίνει? Ανησυχώ πολλά για το χαμπάκι μας, ρε Ηράκλη. Να μην ανησυχείς καθόλου, δεν κάνω μωρό. Εφτιό μετρά άνθρωπος. Ναι, αλλά πώς θα τα βγάλει πέρα μόνος του μες στο Λονδίνο, αφού μιλά εγγλέζικα. Καταρχήν δεν έπιε μόνος του, έπιε μαζί με τον Αλυψιόν τον Τάκη. Μα σοβαρά, πού το ξέρεις? Τηλεφώνησε μου ο Τάκη και είπε μου το. Και Ηράκλη, μην ανησυχείς καθόλου, λαλή μου. Κι εγώ να σου προσέγω, Πάμπο. Τώρα σώθηκε. Ο Τάκης είναι πιο άσχετος που τον Πάμπο. Πράγματι, και τα εγγλέζικα του Τάκη τρία είναι. Τα εγγλέζικα του τρία είναι, δηλαδή? His English is three. Α, three. Ταξί! Δεν έχουμε τσάν να βρούμε ταξί, τα μεσάρτα. Καλύτερα να φέρουμε έμπο τώρα. Φύγαμε να έβρεν τσολοφορών του δικού μας του Φοκλή, ρε. Τώρα για η διεύθυνση μου, ποιος παίρνεις εσύ ούρος. Δεν έχουμε Ευρώπη, δεν κάνουμε λάθος. Τεν Σούρεϊ. Για να καταλάβεις τη διεύθυνση, είναι βράδυ μέσω διασυνδέσεων μου που έχω με τη Σκότλαν Γιάρτ. Σίτ δεν μπολτάω, ρε. Αλλά λέω να μας πεις ότι έπιασε πληροφορίες που είσαι AI. AI, εντάξει. Κύριε Χαρά, να με φτιαγουρεί. Ακόμα μια φορά να με ρωνευτείς και να σε γράψω για περιφρόνηση αστυνομικού οργάνου. Να με γράψει, δεν τσακώ, δεν ξέρω αν το πήρες ειδήσει. Αλλά και είμαστε στην Κύπρο, μάνα. Είμαστε στην Αγγλία. Ναι, αλλά ο σωστός αστυνομικός πέραν εργαστά το μαζί του. Ναι, μα λάσου κάρε το. Έφερες τον μπλοκ με τα εξώδικα στην Αγγλία, ρε. Γιατί όχι. Σαν ευρωπαϊκός αστυνομικός που είμαι, δικαιούμαι να γράφω τον οποιονδήποτε οπουδήποτε στην Αγγλία. Ταξί!
θα κάνεις σήμερα, αγάπη μου? Τίποτε το ιδιαίτερο, γιαγιά. Θα ξεκουραστώ, θα διαβάσω μερικά άρθρα για τη μητρότητα. Θέλω να είμαι πλήρως προετοιμασμένη. Γιατί να έρχεσαι μαζί μας στο πάρκο με τις καμήλες? Στο πάρκο με τις καμήλες? Ναι, ήρθαμε να πάρουμε τα μωρά. Έλα και εσύ μαζί μας, αγάπη μου. Να περάσουμε πολλά ωραία. Αχ, ρε γιαγιά, τι μου θύμισες τώρα. Είχα πάει μαζί του πέρσι. Με ποιο? Νικόλα. Άφησε το, γιαγιά. Κάποια πράγματα δεν ξεχνούνται με τίποτα. Με ποιον είπες, Πένι μου? Με τον Μπάμπο, παππού. Τον Μπάμπο? Ποιον Μπάμπο? Α, τον Μπάμπο! Νικόλα! Το ξέρω κι εδώ. Μπάμπι, φοβούμαι. Δεν φοβάσαι ρε, μάνα μου, κράτη είναι καλά. Να φύγουν πάνω τώρα, άντε κορί. Σταμάτα, Μπάμπι, να την εξαγριώσεις. Κάει γλώσσα σου που να χωρίσω. Μωρό μου, αστεύκωσε. Μην τρομάζεις. Εμείς οι δύο δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Α, τώρα συντυχάνεις όμως. Διότι αν χωρίσουμε, θα πάω στην Αίγυπτο με τις καμήλες και τους Ζουλού. Ζουλού, Βεδουίνους. Ο Τζιν. Μπράβο, αγάπη μου. Πάντως δεν τα περίμενα να κάνεις μια τόσο μεγάλη δουλειά κρυφά από τη γυναίκα σου. Μάρο, δεν μπορούσα να σου μιλήσω, αγάπη μου, διότι έπρεπε να μπει το νερό στα βλάκια. Πάντως ακούγεται πολύ φιλόδοξο έργο. Μην το συζητάς, Μαριάθη. Μιλούμε για ένα project που δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το Eurodacos Park θα είναι το έργο του αιώνα, Μάρο. Και πότε θα ξέρεις πότε θα προχωρήσουν οι χρηματοδότες? Θα χρειαστούμε μερικούς μήνες μελέτης πρώτα. Μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για έναν προϋπολογισμό των 130 εκατομμυρίων. Πόσα? 130 εκατομμύρια κυπριακές λίρες. Παναγία μου, Γιώργο, ποιος είναι να βάλει τούτα όλα τα λεφτά? Ο Νίκ Δε Πίκ. Ο Νίκ Δε Πίκ, ναι. Ποιος είναι? Ο Νίκ Δε Πίκ είναι ο Νίκο Μεγάλος. Ένας ζάμπλουτος της Αμερικής. Μαρό, για όνομα του θυμά. Υπολογίζει ο άνθρωπος 6 χρόνια να κάνει την απόσβεση. Μακάρι, να κάνει την απόσβεση του. Και αξοφλήσουμε κι εμείς, Μαρό. Για μην και πότε, αγάπη μου. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αμήν. Παναγία μου, Παναγία μου, ρε τάκη. 4,5 ώρες μες στο αεροπλάνο, 2 ώρες μες στο ταξί και μια ώρα που παρπατούμε. Πού το Λονδίνο, ρε κουμπάρε. Το Λονδίνο δάμε, ρε χορκόρο δάμε. Εμπροάστια. Να μπορεί. Προάστια, είμαστε έξω από το Λονδίνο. Πού είναι το σπίτι, είσαι σίγουρο και ήταν το σπίτι? Ναι, φίλε μου, αυτό εδώ είναι το σπίτι του Παύλου Σωτηριάδη, οδοντιάτρου, θείου τη Πέννη Τάκου, Χαζίριν, Πέννη Φιαγουρή. Δηλαδή τώρα η Πέννη μου εδώ μέσα? Ναι, ανήψει, εδώ μέσα. Είσαι έτοιμο να μάθει πίσω την πόρτα? Όχι, περίμενε, περίμενε. Με μου πει ότι μετάνιωσε, γιατί κάναμε 2.000 μίλια να έρθουμε εδώ πάνω. Κουμπάρε, δώσ' μου ένα λεπτό, ρε κουμπάρε, και φακάει καρδιά μου από στου λαού τώρα. Έχει 3 μήνες να έρθει, ρε. Εντάξει, εντάξει. Που να είσαι έτοιμος, πέ μου να πάω να χτυπήσω. Πάμε εντες. Πάμε. Περίμενε με, σε φτάνω σε λίγο. Κι αν σ' ακουμπήσω ποτέ δεν θα φύγω. Είναι ουρανός σκοτεινός. Μα δεν φοβάμαι, τα μάτια μου ανοίγω. Περίμενε με, σε φτάνω, σε πιάνω. Πάντως ο αρχός με κατάφερε και κάνει μας ρεζίλι με σούλον το χορκό με τα κατορθώματα. Ένι μπορούν να δουν τον καλύτερο τους οι Αρκατίτες. Εσύ τόσο γυρό που φιάμε που τους Αρκάτες ήρθαμε στα πέρα ορεινή και ακόμα που τσομπολεύκουν μας. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή η Πένι γνωστή στη Λευκοσία έγινε κάμε ρεζίλι παν Κυπρίος. Δηλαδή? Έρχουν όλες οι πελάτησες που τη χώρα που το κομμωτήριο και ρωτούμε αν η Ρένα έκαμε το μωρό με τον Πάμπο. Εάν τρούλο, ας τον Πάμπο ανησυχώ και δεν τα δικά σου τα κατορθώματα. Εγώ τι έκαμα? Όχι και τι έκαμες. Έπιες και άφηγες το χαρτωμένο σου. Ποιο χαρτωμένο μου? Τον Ανδρέα Γεωργίου, άλλος Βλάκη, άλλος Παφίτη, άλλος των αραβωνιαστικών της Μοσκοπούλας. Φτώγω που ήταν μαμόθρευτος και θέλει να μείνει στην Πάφο. Έτσι ο κορί μου λόγος του να χωρίσει τον άνθρωπο. Αχ, Ηράκλη μου, Ηράκλη μου, και φάμε στο μάτι του κόσμου. Ευρεθήκα χωρισμένοι και ο Πάμπος μας και η Αντρουλού μας. Σταυρού, εν εν το μάτι του κόσμου που φταίει. Ο Πάμπος πληρώνει παλιές αμαρτίες.
Σωσόν η κόρη σου, ο νους είσαι πάνω από κελέντς. Εγώ, παπά μου, θα γίνω η καλύτερη κομμάτρια της Λευκοσίας. Ε, κατάλαβες, Σταυρού. Τα μυαλά της, εμπάς τα μαλλιά της. Παρ' θα πάρει, Σταυρού. Η κόρη μας είναι πολλά πω. Μεν. Ναι, κύριε Ηράκλη, για να του λέω να απομένει, αλλά εγώ αγαπώ τη. Αγάπησα την που καρκιάγας, αμάν και χάρηκα την κόρη να γρώνω. Άντε, Νίκολα. Πάμε να πιάσουμε τα μωρά και φύγαμε. Ε, να τα πάρουμε στα καγκουρό. Ποια καγκουρό, βρε, σαντανωμένε. Στις καμήλες είπαμε. Α, ωραία, οι καμήλες είναι το αγαπημένο μου ζώο. Μάνα μου, και τούτος είναι παραπάνω από το μωρό. Άντε, Πέννη μου, να έρθεις μαζί μας. Όχι, γιαγιά, ευχαριστώ. Θέλω να μάθει κανένας ότι επέστρεψα Κύπρο, γιατί φοβούμαι ότι ο Πάμπης είναι να με ενοχλεί. Ε, ας τολμήσει να κάνει έτσι πράγμα και είμαι καλή γυαλό του. Ο Καζανόβας της Δεκάρας. Ο Καζανόβας! Εάν τολμήσει κανένας να σου κάνει καμάκι, θα το σκοτώσω. Ποιο γαμάκι μου λαλείς καλέ. Τι ασυναρτησίες εν τούτες. Πάλι πέταξες τα χάπια σου στον οροχήτη. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να μου κάνει καμάκι. Παρόλο ότι βρούμε πολύ. Βρούσε πολύ, α. Τότε, νομίζω ότι είσαι εσύ που πέταξες τα χάπια σου στον οροχήτη. Νικόλα! Μεν μπέσεις με τα νεύρα μου! Τότε, I love you! I just called to say I love you. What can I do for you? Εντάξει. Ρε, είσαι ρε, αλλά είναι τόσο και ο Σπένης δεν μας μιλά αγγλέζικα. Αγγλέζικα είδες εσύ. Είδες τα δόντια του, ρε. Είναι το δόντια τρως εν τούτο, ρε, κουμπάρ. Ρώτα το, ρε, που είναι ο Παύλος ο Σωτηριάδης. Ρώτα τον εσού. Αφού δεν ξέρω αγγλέζικα. Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εσύ ξέρεις. Για να με νευριάσεις τώρα, ρε, κουμπάρ. Ε, μου είπες ότι μιλάς τα αγγλέζικα φαρσί. Ξαδερφή μου, εγώ είναι τα αμερικάνικα αγγλέζικα που ξέρω. Καταλάβες, τούτος είναι τα αγγλέζικα, αγγλέζικα που μιλά, διαφορετικά. Πετάκι, ρώτα τον για να με σε λύσω. We are Κυπριώτες. Κυπριώτες. Σιγά να μην είμαστε και κοπρίτε. Μίλα του ρε αγγλέζικα το ανθρωπούριο, ρε σιγά ρε. Τώρα ξέρω. Hello, we are from Cyprus. Κατάλαβα το πως είστε Κυπραίοι. Είδες ρε, κατάλαβε το άνθρωπο ρε. Αν επιτρέπετε, πώς δεν το καταλάβεις. Ρε, καλώς τον Ανδρέα Γεωργίου, άλλος βλάκι, άλλος παφίτη. Ανδρέα μου, ας σου προσφέρω κανένα γλυκό, γε μου. Το πιο γλυκό πράγμα που μου προσφέρετε, κυρία Σταυρού, είναι Αντρουλού. Τούτη θέλω. Μασάλα ρε Αντρουλούγο, πλημέντρο χαρτωμένος σου, α. Πρώην χαρτωμένος. Πρώην. Άρχισες, κύριε Πλάκη. Τι εννοείς άρχισα, έβρες άλλον. Όχι, ένι, βρε, αλλά ένα εύρο. Ένα εύρο κάποιον που είναι δειμένος πως το βουστάνει της μάνας του. Αντρούλα μου. Αντρούλα, Άντρια σε παρακαλώ. Η Άντρια και ο Ανδρέας. Άντε, κόρη μου, να χαρείς τα μάτια σου, κούκλα μου. Έβρετε τα και τερκάζουν και τα ονόματα σας. Άντρια μου. Αφού ξέρεις το ότι είμαι μαμόθρευτος. Απλά πρέπει να είμαι στην Πάφο γιατί έχω μια καλή δουλειά στο εργοστάσιο λοκουμιών του θκιού μου. Τι εγώ τι να κάνω στην Πάφο, κύριε Μπλάκη. Αφού σου είπα να δουλεύεις μαζί μου στο μαγαζί του θκιού μου. Δεν κατάλαβες καλά. Εγώ σπουδάζω κομμωτική. Δεν σε πάω να χαραμίζουμε μέσα στα λοκουμιά της Πάφου. Γιατί κόρη μου, αφού πάντα κόρη μου αρέσκα σου τα λοκουμιά, ναι. Μα και ο Ανδρέας μας άρεσκε της. Άδε τον κόρη μου είναι τα ομορφωσένη. Είναι σωστό να χωρίσετε κόρη Αντρουλού μου. Αντρουλού, την επόμενη φορά που θα μου πεις Αντρουλού θα γίνουν τα μαλλιά μου μπούκλες. Πάντως είμαι σίγουρος ότι όπως και να είναι τα μαλλιά σου, να είσαι πολλά όμορφη. Εσύ ρωτήσαμε. Έλα, αγαπούλα μου, έφερα σου γαλακάκι να πεις. Έχει ασβέστιον, κάνει καλό στο μουράκι. Μάμα, ευχαριστώ, δεν πάει τίποτε κάτω. Πέννη μου, πάλι τα ίδια. Ο κύριος Κιακουρής δεν είναι το α και το ωμέγα του πλανήτη Γη. Η ζωή συνεχίζεται. Μπορεί για τους άλλους να συνεχίζεται, μάμα. Για μένα είναι τέλειωσε.
Μα με να γούρα λες πελάρες Πένι. Σε λίγες μέρες φέρνω στον κόσμο έναν νέο άνθρωπο, αγάπη μου. Γιατί να το φέρω τον νέο άνθρωπο στον κόσμο, μάμα, για να υποφέρει όπως υποφέρω κι εγώ. Όχι, γιατί θα έχει την καλύτερη μάμα η κόρη σου και θα είναι ευτυχισμένη. Εγώ έχω την καλύτερη μάμα, η κόρη μου θα έχει την καλύτερη γιαγιά. Με συγχωρείτε, αλλά έχω να κάνω μια διόρθωση. Είναι τον καλύτερο παππού, δεν θα τον έχει τον καλύτερο παππού. Είμαι πολλά τυχερή που σας έχω για γονείς μου. Και εμείς είμαστε πολλά τυχεροί, αγάπη μου, που σε έχουμε κόρη μας. Ναι, αγάπη μου. Έτσι είναι. Άμα, κοίταξε, οι αυτονιτάκοι δεν φοβούνται τίποτε διότι έχουν ο ένας τον άλλο. Κατάλαβες. Τάκοι νικημένοι. Και όχι νικημένοι. Ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Πώς τα βρίσκω, άτιμος. Δεν και βρίσκεις τα πάντα, αγάπη μου. Καθίστε. Λοιπόν, τι να σας κεράσω. Τι έχετε στο σπίτι. Τα πάντα. Ένα μέτριο θα τον έβινα. Κι εγώ. Αλλά δεν έχω με κυπριακό καφέ. Α, τα βλωμένα. Το ξέρω ότι ήταν να έρθετε από την Κύπρο να μου φέρνατε λίγο καφέ. Μια λεμονάδα. Λεμονάδα. Ξέρεις, τα αγγλέζικα λεμόνια είναι και καλά. Τα βλώ εμένα, αν το ξέρετε, να έρθετε από την Κύπρο να μου φέρνατε λίγα κυπριακά λεμόνια. Χειμώνα έχετε? Δυστυχώς όχι. Τα ευλογημένα ρετάκι. Αν το ξέρετε, να ακούμασταν. Ναι ρε κουμπάρε, να το φέρουμε λίγα κυπριακά πορτοκάλια. Ας το καλό. Εν πειράζει, που να ξανάρθετε. Πάμε στο Λονδίνο, έχετε και τίποτε? Έχω τσάι. Να σας κάνω τσάι. Κάε μας το τσάι μας. Ακόμα που το αυκόν είναι ευκή και ξέχεις όνειρα για το μέλλον σου. Μα γιαγιά. Γιαγιά ξύξη. Άντε, έλα πάνω με το παιδί. Εμένα το παιδί μαμά. Όχι, το όμορφο, το μελαχρινό. Τότε, μα ήρθαμε στη ζούγκλα. Ναι, στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, τον παιδικό σου φίλο. Α, παρέα με τον ελέφαντα που δεν θα μου δίνει ξύλο. Θυμάσαι τον τραγουδιστή Σωτηράκη. Από να σου μιλήσω, κύριε Νικόλα, τον τραγουδιστή. Μέχρι και μόνο με ένα χρονό. Πε μας, αγαπητέ μου, τι κάνει το δύο σου τώρα. Είναι κωμικοταχύ δαχτυλουργός, παπά. Συγγνώμη. Κωμικό, τι, αγαπητέ μου. Κωμικοταχύ δαχτυλουργός. Δηλαδή. Κάνει διάφορα κωμικά νούμερα, πάει σε πάρτις και κάνει τρίκς. Δεν το πιστεύω, Γιώργο! Ναι, μωρέ μου. Επαρέτησε τόσα χρόνια σπουδές της ιατρικής για να πάει να γίνει κλόουν! Όχι κλόουν, ρε Μάρο. Δεν είναι κλόουν, αγάπη μου. Είναι κωμικό. Κωμικό ποτέ έφτιαχνε. Τάκη Σιβέτος, special policeman. Ειδικό στην πάταξη τροχαίων αδικημάτων. Ναι, πια δοκτοράτο στα λαμπόρτα. Εγώ είμαι ο Πάμος ο Φτιαγουρής. Επειράζει να σου περάσει, ήταν το τελευταίο μου τρίκ. Χάρηκα για την γνωριμία. Τούτο ήταν το τελευταίο μου τρίκ. Παπά, θέλω μόβαϊ. Ό,τι θέλει το μωρό. Ουφου, είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε φιχανή, να είμαι made in China. Κόκο κότα. Δεν και θέλεις τα σευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν. Παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί και από όσοι να πληρώσουν.